Για να ακούσουμε και τον επόμενο φίλο μας. Καλησπέρα. Έλα Στέφανε, μ' ακούς? Ναι. Ο Βασίλης είμαι. Καλησπέρα Βασίλη. Βασικά, τι να πω, μωρέ, μια καταγγελία θέλω να κάνω, γίνεται? Εξαρτάται την καταλληλότητά της ή την ακαταλληλότητά της. Άκουσε να δεις, εγώ σε παίρνω από Νέο Κόσμο τηλέφωνο. Ναι. Και έχουμε εδώ στη γειτονιά έναν φανοποιό, ο οποίος έκανε μια κομπίνα και πήγε και έβαλε πάνω από το φανοποιείο του κάτι κεραίες μιας εταιρείας, μην πω τώρα το όνομα, ας πούμε, δεν θέλω να το εκθέσω. Κινητής τηλεφωνίας. Κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Και καβατζώνεται πόσα χιλιάρικα το μήνα, έτσι. Αυτή την έχει βάλει στην οροφή. Αυτή την έχει βάλει στην οροφή, αλλά δεν ξέρω αν αυτές τώρα οι κεραίες πληρούν, ας πούμε, υγειονομικά. Πού την έχει βάλει, μέσα στην κατοικημένη περιοχή? Μέσα στην κατοικημένη οροφή, πάνω στο φανοποιείο από πάνω. Και το θέμα δεν είναι αυτό, Στέφανε, το θέμα είναι άλλο. Είστε σίγουροι ότι είναι κεραία κινητής τηλεφωνίας, καμουφλαγμένη? Είμαι 100%, ναι, 100% σίγουρος. Μάλιστα. Το θέμα είναι άλλο όμως, ότι ο κύριος αυτός έχει κονέ, έχει κονέ. Ο αδερφός είναι στην ασφάλεια, έτσι. Μπα. Ναι. Και εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εφόσον πήγανε και του πήρανε την άδεια του φανοποιείου, ο κύριος συνεχίζει και κάνει δουλειές με τον αδερφό του, με τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά και τα τρεχαγύρευε. Τι εννοείς δουλειές? Πηγαίνει εκεί και βάφει τα αυτοκίνητα. Α, μάλιστα. Ναι. Έχει πάρει δηλαδή έχουν... δημόσια εργολαβία. Δημόσια εργολαβία ο κύριος, ενώ δεν έχει άδεια να ασκεί το επάγγελμα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άδεια έχουν αυτοί οι φανοποιοί, ας πούμε. Τι εννοείς δεν έχει άδεια? Δεν έχει άδεια ασκεί το επάγγελμα, αποκλείεται να μην έχει το μαγαζί, το έχει τόσα χρόνια. Κόβει, έχει αρτιμοφορολογικό μητρό. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να του έχουν πάρει, ξέρω εγώ, ότι το κλείσανε, του ρίξανε πρόστιμο, δεν ξέρω. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο, ότι για κάποιο λόγο οι γύφτοι δεν το γουστάρανε αυτό. Ποιοι γύφτοι? Που έχει εκεί στο Νέο Κόσμο. Ναι. Και μαζευτήκανε μια μέρα, ένα βράδυ. Ναι. Και πήγαν, ανεβήκανε στην ταράτσα του ανθρώπου. Του κατεβάσανε την κεραία. Ναι. Και βάλανε φωτιά και κάτι κάδους και τις αμολύσανε στον κατήφορο που έχει εκεί στο υπόγειο. Ναι. Και πέσανε μέσα η κάδη και έπιασε φωτιά, να πούμε, το αγαζί του ανθρώπου. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν γίνει για μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Για μια κεραία κινητής τηλεφωνίας, ναι, τη 2018, στο Νέο Κόσμο. Μάλιστα. Η κεραία σε ποια εταιρεία, ναι, ξέρουμε? Τώρα χρειάζεται να το πω. Ναι, γιατί να μην το πούμε, τι κρυφό είναι. Στη Win. Στη Win, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Να ενημερωθούν και εκεί της Win, ναι. Μπορώ να μιλήσω εγώ ελεύθερα, ας πούμε, τώρα, δηλαδή, επειδή θέλω, είμαι πολύ τρελαμένος, ας πούμε, από το πρωί που έμαθα. Εσύ θα κάνεις το εξής. Ναι, πες μου. Μαζί με τους κατοίκους. Άκουσε να δεις, εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ, αυτά που λες. Αν και αυτό το τελευταίο που έκανες δεν μου άρεσε πολύ με τον δικαστικό επιμελητή. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, το έκανες για να εκφοβείς, ας πούμε, τη δικαστική εξουσία. Εγώ σε παραδέχομαι. Είσαι αρχιδάτος. Εγώ που σου μιλάω δεν είμαι κανένας τελειωμένος, κανένας παππούς σαν τον προηγούμενο. Είμαι 28 χρονών παιδί. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, ξέρω πολύ καλά τα πιστεύω μου. Και τίποτα. Θα πας μπροστά, να ξέρεις, Στεφανέ. Μπροστά ή πίσω? Θα πας πολύ μπροστά. Ή πίσω, και η Ελλάδα θέλει έναν πρωθυπουργό σαν και σένα, να το ξέρεις αυτό. Ή πίσω από την ποτασίδερα. Όχι, μωρέ, μην τους φοβάσαι αυτούς, μην τους φοβάσαι. Θα τους δείξεις το χαρτί στην τελική και δεν σε νοιάζει τίποτα. Το χαρτί, το τρελό χαρτί εννοείς? Ναι, μωρέ, ναι. Να σε καλά. Λοιπόν, καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ναι, αυτό, ε. Καλό βράδυ στο φίλο μας. Καληνύχτα και όπου τους πετυχαίνεις θα τους γραμμάς, Στέφανε, μόνο αυτό θέλω, ε. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ακλόνητο το επιχείρημα. Βγάζω το καπέλο στο φίλο. Το χαρτί, δείχνεις το χαρτί και τελειώνεις. Θυμάστε την ταινία του Κωνσταντάρα. Την ταινία με τον, ναι, και τον Κωνσταντάρα και τον Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου που έκανε τον κόκορα, πηδώντας στις καρέκλες με την Έλενα Αθαναήλ και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, δείχνοντας το χαρτί όταν έχασε το λαχείο που κέρδισε ο γαμπρός του. Και βεβαίως ο Κωνσταντάρας με την απίστευτη αυτή ταινία, που δεν θέλει να βγει από τη φυλακή. Είναι φοβερό αυτό. Ο κύριος Κώστας.